σας εγιάηρενε η ΔΕΗ πράμα λεφτά? Ιντάπε σύντεκνε, πράμα συγγνώμη σύντεκνε, είσαι φτωχός ή πλούσιος? Φτωχός, γι' αυτό δε σου γιάηρενε λεφτά η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ γιαέρνει λεφτά μόνο στι πλούσιους, ας πούμε στι ξενοδόχους. Μόλις τ' άκουσα τούτον άπρο χθες τις ειδήσεις, μου ήρθανε στο μυαλό μια ιστορία που μου έλεγενε η συγχωρεμένη η γιαγιά μου. Περνούσανε, λέει, δυο συντέκνοι από έναν τόπο και θωρούνε σε ένα σπίτι απόξω και βράζανε δυο καζάνια. Στο ένα καζάνι έβραζανε ένα παχιό οζό που ήταν γεμάτο ξύγια και λύπη, στο άλλο έβραζανε ένα γκακοτερένιο, ένα μπαράουρο ζώ που ούτε ξύγια είχενε ούτε λύπη. Ένας μάγειρας εκράθηκε μια κουτάλα, αλλά αντί να παίρνει λίπος από το παχιό να το βάνει στο παράουρο, έπαιρνενε το ελάχιστο λίπος του παράουρου και το βάνε στο παχιό. Λέει ο ένας σύντεκνος του άλλου, «Μα για τα μπρε σύντεκνε, γίνεται τούτονα». Και αντί να παίρνει από το παχιό να βάνει στο αδύνατο, παίρνει από το αδύνατο και βάνει στο παχιό. Και του απαντά ο σύντεκνος, «Το παχιόζο είναι ο πλούσιος και το παράουρο, το αδύνατο, είναι ο φτωχός. Ο πλούσιος, για να γεννεί πλούσιος, παίρνει από το φτωχό. Και έτσι ο φτωχός γίνεται πιο φτωχός και ο πλούσιος γίνεται πιο πλούσιος». Μα ας βγούμενε με σώσπαζα στον δρόμο και ξαναγιαέρνομενε. Έμπαει. Δεν μου λες. Έλα πες δεκτή. Σου γιάρεν η ΔΕΗ πράγμα λεφτά του λόγου σου. Έχει το λόγο της στιγμής που προχτές με ειδοποιήσανε να πάω να πάρω κάτι λεφτά. Είσαι ξενοδόχος ή ψαράς, δεν κατάλαβα. Όχι, είναι ηχθειοπλόγος. Ναι, αλλά αυτοί γιαέρουνε μόνο στους ξενοδόχους. Σε σένα έχουνε κάμει λάθος. Θα το καρφώσω όμως μη φοβάσαι. Πολλά τα γερία. Μπράβο. Είσαι ξενοδόχος. Όχι. Γι' αυτό δεν σου γιάρεν. Την Καλαμάτα. Ναι, κάτσε, περίμενε με. Σου γιάρεν η ΔΕΗ πράγμα λεφτά, σου γύρισαν πίσω λεφτά. Μου πήρανε. Σου πήρανε. Ούτε γιατί. Όχι, για έρνη, με συγχωρείς. Στην Κρήτη έχουν μπουνταλιάσει για έρνη. Αλλά μόνο στο ξενοδό. Μόνο στο ξενοδό. Είσαι καλά. Καλά. Δεν μου λες. Τώρα σε βλέπω. Να είσαι καλά. Και εγώ σε βλέπω. Είσαι πολύ ωραία. Σε γελούμε. Σου για έρνη η ΔΕΗ πράγμα λεφτά. Όχι. Είσαι ξενοδόχος. Όχι. Γι' αυτό δεν σου γιάρε. Ποια με τόπο. Του Αγίου Τίτου. Έλα πέ και σώπα. Έλα πέ. Σου γιάρε η ΔΕΗ πράγμα λεφτά. Η ΔΕΗ σου γιάρε λεφτά. Πάρε πάρει. Είσαι ξενοδόχος είσαι. Όχι. Γι' αυτό δεν σου γιάρε. Επειδή είσαι μανά. Τι τα κάνεις. Καλά ναι. Μήπως σας γιάρε η ΔΕΗ πράγμα λεφτά. Και με. Ναι. Όχι. Όχι. Ξενοδόχος είστε. Όχι. Γι' αυτό δεν σου γιάρε. Μόνο στους ξενοδόχους γιάρε. Μπας και σου γιάιρεν η ΔΕΗ πράγμα λεφτά. Η ΔΕΗ. Ναι. Γιάντα. Λες σου γιάιρεν. Τσα. Είσαι ξενοδόχος. Όχι. Γι' αυτό δεν σου γιάιρεν. Μόνο στους ξενοδόχους γιάιρεν. Λόγοντι μη θέλει. Για όνομα του. Έλα και σου ρε μάλλα. Κάνετε καλά. Όχι σου ρε μάλλα. Να σας ερωτήσω ένα γράμμα. Από το Λασίδι είστε. Σι. Σι. Σας εγιάιρεν η ΔΕΗ πράγμα λεφτά. Χωρίς λέει να το καλοσκεφτώ σε άφησα και μπήκες. Ναι. Μες στην καρδιά μου και έκανες ανασκαφή και βγήκες. Να σε καλά. Και του λόγου σας. Την υγειά σου να έχει. Συντέκνησες, συντέκνη και συντεκνάτια, απόψε το τελευταίο μέρος της εκπομπής είναι διαφορετικό από άλλες φορές. Δέστε το γιάντα. Είμαστε κοντά σας απόψε με το τηλεμαραθώνιο Αγάπης. Σκοπός μας είναι να μαζέψουμε χρήματα και να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις του γνωστού Ελληνοαμερικάνου εφοπλιστού Τζον Πάπας. Κοντά μας έχουμε τον ίδιο τον κύριο Τζον Πάπας. Καλησπέρα σας. Oh, good evening and thank you. Κυρία δημοσιογράφος, είναι μεγάλη τιμή για το κανάλι σας που οργανώνει αυτόν τον τηλεμαρατόνιο αγάπης για τον εφοπλιστή Τζον Πάπας, δηλαδή εμένα, τη στιγμή που άλλα κανάλια οργανώνουν τηλεμαρατόνιους αγάπης για φτωχούς και ορφανά.
Υποχρέωσή μας, κύριε Πάπας, να ενισχύσουμε τον καπιταλισμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτά τα λόγια από το στόμα σας. Να ξέρουν οι αγαπητοί τηλεθεατές που θα ενισχύσουν τον τηλεμαραθώνιο αγάπης προς εμέ, να ξέρουν, λέω, πως δίνοντας ένα χρηματικό ποσό θα το βρουν μπροστά τους στον άλλο κόσμο. Όπως έλεγε και ο Χριστός, ξέρετε, να θα ανταμυθούν εκατονταπλάσια όσοι βοηθούν τον συνάνθρωπο στον άλλο κόσμο. Μα κύριε Πάπας, ο Χριστός έλεγε πως θα ανταμυφθεί στον άλλο κόσμο όποιος βοηθάει τους φτωχούς και όχι τους πλουσίους. Κυρία δημοσιογράφος, μη μου λέτε τι έλεγε ο Χριστός. Ξέρω πολύ καλά. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Μα κι εγώ ορθόδοξος χριστιανή είμαι. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος εφοπλιστής και εσείς χριστιανοί ορθόδοξοι φτωχοί υπάλληλος. Μα δεν μου λέτε, κυρία μου, δώσατε τα τηλέφωνα στον κόσμο για να παίρνει το κανάλι και να κάνει τις προσφορές του? Θα τα δώσουμε σε λίγο, κύριε Πάπας. Α, ωραία. Very good, very good. Μην ξεχάσετε να δώσετε και τους αριθμούς λογαριασμών που έχω σε 10 ιδιόκτητες τράπεζες μου ανά τον κόσμο. Ευτυχώς. Ευτυχώς που το κανάλι σας είναι δορυφορικό. Και έτσι θα μπορέσουν, θα έχουν την ευχαρίστηση να προσφέρουν χρήματα και οι φτωχοί Ινδοί και οι κουρελίδες Αφρικάνοι και οι πεινασμένοι Αλβανοί του κότσιφο πεδίου. Να είστε σίγουρος, κύριε Πάπας, πως θα σας ενισχύσουν όλοι. Ο φτωχός λαός πάντα συγκινείται με τέτοιους τηλεμαραθώνιους και δίνει από το υστέρημά του. Εσείς, κύριε Πάπας, μετά από αυτήν την οικονομική ενίσχυση που θα σας δώσουν οι φτωχοί και ευαίσθητοι άνθρωποι. Εσείς ρωτώ, μετά για να δείξετε τις ευχαριστίες σας. Τι θα κάνετε για αυτούς? Μα τι μπορώ να κάνω για αυτούς? Τίποτα. Ας βοηθήσουν χωρίς ανταλλάγματα. Άλλωστε, το λέει και η παροιμία. Κάμε το καλό και ρίχνω στο γυαλό. Οκ.